Καλώς ήρθες στα μαθήματα ΑΝΟΣ. Μιλάμε για την ερώτηση κατανόησης 2 του σχολικού βιβλίου της 3ης Γυμνασίου που αφορά στο 1-3 πολυόνυμα, πρόσθεση και αφαίρεση πολυονύμων. Λοιπόν, ποια από τα παρακάτω πολυόνυμα είναι δευτέρου βαθμού ως προς χ? Για να δούμε. Για να είναι ένα πολυόνυμο δευτέρου βαθμού, τι σημαίνει? Η μεγαλύτερη δύναμη του χ που έχει μέσα του να είναι το 2. Δηλαδή, το πολυόνυμο χ δευτέρας μείον 3χ και 5, η μεγαλύτερη δύναμη του χ είναι το χ τετράγωνο. Άρα ναι, είναι δευτέρου βαθμού. Ενώ μας σου έλεγα το πολυόνυμο χ τρίτης και 5χ τετράγωνο και χ, η μεγαλύτερη δύναμη του χ είναι το χ τρίτης. Οπότε το πολυόνυμο είναι τρίτου βαθμού. Επομένως, για πάμε. Πολυόνυμο α, 7-3χ μείον 2χ τετράγωνο. Η μεγαλύτερη δύναμη του χ είναι το χ τετράγωνο, άρα ναι, το πολυόνυμο α είναι δευτέρο βαθμός προς χ. Β, 3χ τετράγωνο μείον 5χ μείον 3χ τετράγωνο συν 10. Κάποιος μπορεί να πει, βλέπω το χ τετράγωνο. Μεγαλύτερη δύναμη από χ τετράγωνο δεν υπάρχει, έτσι. Όλες οι άλλες είναι μικρότερες. Είναι το χ και το δεκαράκι που είναι σταθερό. Επομένως, η μεγαλύτερη δύναμη του χ είναι το χ τετράγωνο. Άρα, κάποιος θα πάει και θα πει, άρα ναι, είναι δευτέρου βαθμού. Λάθος. Λάθος. Γιατί λάθος? Γιατί άμα κάνω πράξεις, τι παρατηρώ, παιδιά? Το 3χ τετράγωνο με το πλην 3χ τετράγωνο δεν είναι αντίθετοι. Αφού είναι αντίθετοι, φεύγουν. Επομένως, είναι σαν να έχω το πολυόνυμο πλην 5χ συν 10, που επειδή η μεγαλύτερη δύναμη του χ είναι το χ στην πρώτη, άρα το πολυόνυμο είναι πρώτου βαθμού. Επομένως, δεν σημαίνει ότι επειδή βλέπω χ τετράγωνο πάω κατευθείαν και λέω ότι είναι δευτέρου βαθμού. Θα απαντήσω αφού κάνω τις πράξεις. Δηλαδή, αφού κάνω τις πράξεις και δω ότι φεύγουν τα χ τετράγωνο, τότε μόνο θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω από την αρχή διακινδυνεύοντας να κάνω λάθος. Επομένως, το β δεν είναι πολυόνυμο δευτέρου βαθμού. Και άμα θέλεις να εξηγήσεις, θα πεις ότι είναι πρώτου. Γ, 4χ τρίτης και χ τετράγωνο μείον 3χ τρίτης και 2χ μείον χ τρίτης και 6. Πάλι θα κάτσω να κάνω πράξεις για να δω τελικά τι βαθμού είναι το πολυόνυμό μου. Για να δούμε. 4χ τρίτης μείον μία φορά το χ τρίτης, είναι προφανώς τρεις φορές το χ τρίτης. Μείον το χ 3χ τρίτης, μείον το 3χ τρίτης, συν χ τετράγωνο, συν 2χ, συν 6. Δηλαδή και πάλι, παιδιά, τι κάνω, η λογική είναι ίδια. Τα όμοια με τα όμοια. Τα χ τρίτης με τα χ τρίτης, τα χ τετράγωνο με τα χ τετράγωνο, τα χ με τα χ. Τι παρατηρώ, 3χ τρίτης με πλην 3χ τρίτης φεύγουν ως αντίθετοι. Οπότε το πολυόνυμό μου είναι χ τετράγωνο και 2χ και 6. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη του χ? Το χ τετράγωνο. Άρα ναι, απαντάω ότι το πολυόνυμο γ είναι δευτέρου βαθμού. Συμπέρασμα, πάλι κάποιος θα μπορούσε να πει εδώ στην αρχή ότι επειδή βλέπω το χ τρίτης, πάω κατευθείαν και απαντάω το πολυόνυμο είναι τρίτου βαθμού. Λάθος. Θα κάνω όλες αυτές τις πράξεις και θα απαντήσω σύμφωνα με το τελικό μου συμπέρασμα. Όχι με το αρχικό, σύμφωνα με το τελικό. Λοιπόν, στο δέλτα τι έχω? 2χ ψ μείον 3ψ και 9. Προφανώς το πολυόνυμο δεν είναι καθόλου δευτέρου βαθμού ως προς χ. Γιατί αν ήταν δευτέρου βαθμού, έπρεπε εδώ μέσα να υπήρχε μία ποσότητα της μορφής χ τετράγωνο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοια ποσότητα, επομένως δεν είναι δευτέρου βαθμό προς χ. Οπότε τελικά τα πολυόνυμα που είναι δευτέρου βαθμό προς χ είναι τα πολυόνυμα α και γ. Επαναλαμβάνουμε, απαντάμε σύμφωνα με την τελική κατάσταση. Δηλαδή απαντάμε αφού έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις. Δεν απαντάμε από την αρχή. Ευχαριστούμε για την προσοχή. Καλή συνέχεια.